Καλησπέρα σας. Σήμερα θα δούμε μαζί, εδώ από το Commons Lab, τα μέρη, τα βασικά μέρη ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή τεχνολογίας FFF, όπως λέγεται. Εδώ μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε τον εκτυπωτή της Lulzbot, τον DAZ 6, που βεβαίως τα κυρία μέρη του είναι τα ίδια με οποιονδήποτε παρόμοιας τεχνολογίας τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ξεκινάμε, λοιπόν, έχουμε μια οθόνη ελέγχου εδώ πέρα. Έχουμε τη βάση που λέγεται Build Plate, πάνω στην οποία εκτυπώνει το αντικείμενο ο εκτυπωτής μας. Έχουμε τον Extruder που θα δούμε πιο αναλυτικά τα μέρη του, ο οποίος στην ουσία σπρώχνει, λιώνει και αναποθέτει το υλικό πάνω στη βάση. Εδώ είναι το καρούλι μας, το υλικό μας, που σε κάποιους εκτυπωτές όπως αυτόν τοποθετείται δίπλα ή μπορεί να μπει και από πάνω. Έτσι. Και έχουμε τους τρεις άξονες κίνησης στον εκτυπωτή, το X που είναι συνήθως αυτή η κίνηση, το Y που στο συγκεκριμένο εκτυπωτή κουνιέται η βάση και στο Z που είναι το ύψος που κουνιέται πάνω κάτω. Στον εκτυπωτή μας εδώ έχουμε και την εισαγωγή στο πλάι της κάρτας SD που μπορούμε να εκτυπώσουμε από εδώ πέρα κατευθείαν τα αρχεία. Και άλλο βασικό κομμάτι της τρισδιάστατης εκτυπωτής πέρα από τα μέρη του είναι και κάποια βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, όπως μία μικρή σπάτουλα που μας βοηθάει να αφαιρέσουμε τα κομμάτια από το τραπέζι, από το bed όταν έχει εκτυπωθεί, ένα κοπτάκι που χρειάζεται για να κόβουμε το υλικό όταν βάζουμε καινούριο και ένα τσιμπιδάκι που μας βοηθάει όταν στάζει λίγο το υλικό να το καθαρίζουμε από τη μύτη του. Πάμε, λοιπόν, μετά από αυτό να δούμε λίγο και τον extruder, τα μέρη του extruder, λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ, λοιπόν, έχουμε αφαιρέσει τον extruder από τον TAZ. Ο extruder, λοιπόν, έχει τρία βασικά μέρη. Έχει το μοτέρ που σπρώχνει από εδώ το υλικό, το οποίο μπαίνει εδώ μέσα και σπρώχνεται προς τα κάτω. Έχει το hot end, στο οποίο ζεσταίνεται το υλικό και λιώνει, και το nozzle, η μύτη, από την οποία βγαίνει το υλικό για να ακουμπήσει πάνω στη βάση και να εκτυπωθεί. Εδώ είναι ο ανεμιστήρας, ο οποίος κρυώνει το hot end, και οι πλαϊνοί ανεμιστήρες λέγονται cooling fans, οι οποίοι κρυώνουν το υλικό αφού βγει από το nozzle για να σταθεροποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτός, λοιπόν, είναι ο extruder μας.